Χαίρετε Αλάνια. Σήμερα το βίντεο, επειδή δεν έχω χρόνο για μοντάζ, θα είναι πιο αμοντάριστο και από την αμονταρισιά την ίδια. Και αν μπορέσω θα το κάνω και ένα πλάνο. Λοιπόν, ήθελα να μιλήσω για τον Τζέρεμι. Βλέπω Τζέρεμι πολύ καιρό, ok. Και πραγματικά βλέποντας τα βίντεο του και αναλύοντας τα αστεία που λέει, συνειδητοποιώ ότι δεν υπάρχει κάτι αστείο. Δεν υπάρχει κάτι που αν το πει κάποιος σε μια παρέα θα γελάσει έστω μισό άτομο. Και συνειδητοποίησα όμως ότι εγώ προσωπικά, όταν βλέπω τα βίντεο του Τζέρεμι, λιώνω στο γέλιο. Και δεν είναι επειδή είμαι καθυστερημένος. Είναι επειδή δεν είναι το τι λες, είναι ο τρόπος με τον οποίο το λες. Ας πούμε, μπορείς να πεις ένα ανέκδοτο, μπορείς να το πεις με δύο διαφορετικούς τρόπους. Με τον τρόπο των και με τον τρόπο των αυτά όλα θα χρειαστούν μοντάζ κανονικά για να φανούν αστεία. Γιατί φαίνεται και το κενό ενδιάμεσα που σκέφτομαι τι θα πω μετά. Γιατί δεν έχω χαρτί όπως βλέπεις. Σε φάση εδώ πέρα να είναι μόνο. Α, τα βιβλία εδώ πέρα. Κάτσε. Μην την κάνω κανονικά. Ανέκδοτα, μαλακίες τέτοια. Ιούλιος Βέρν κλπ. Κλπ. Από τη γη στη Σελήνη. Δεν το έχω διαβάσει αυτό. Ή το έχω διαβάσει βασικά. Τέλος πάντων. Και έβλεπα λοιπόν τα βίντεά του. Καταρχήν. Οι γκόμενες που τον βλέπουν γιατί έχει μία μάπα που αρέσει στις γκόμενες. Η μάπα του Τζέρεμι πιστεύω αρέσει στις γκόμενες. Είναι γαλλονομάτης. Δεν έχει πηγούνι βέβαια. Άσχετο. Έχει ένα αρκιστικό πιστεύω για τις γυναίκες πρόσωπο. Και τα αγόρια ίσως τον βλέπουν γιατί έχει μία τάση προς την καφρίλα. Με την έννοια ότι δεν έχει αυτό το εκλεπτισμένο χιούμορ με το οποίο θα χρησιμοποιήσεις στο χριστιανικό τραπέζι, ας πούμε, για να κάνεις την οικογένειά σου να γελάσει. Έχει αυτό το, ας πούμε, μου αρέσουν αυτά τα επαναλαμβανόμενα που κάνει, που ας πούμε στο βίντεο για παράδειγμα με το Φιδοφωνιά, νομίζω το έχει αυτό με τον Σεραίο, που λέει, ξέρω εγώ, που λέει ο Σεραίος και εκείνη την ώρα το φίδι κάνει το κλασικό Σχ! Δεν μπορώ να το κάνω ακριβώς, το κάνει κάπως έτσι, και κάνει ο τέτοιος, και κάνει ο Τζέρεμι, πώς κάνει το βίντεο, πώς κάνει, και κάνει ο Φιδοφωνιάς πάλι. Το βάζει βασικά rewind, Σχ! Και κάνει μια, το ξαναβάζει. Και δείχνει, ξέρω εγώ, το ίδιο πράγμα με την ίδια αντίδραση ουσιαστικά. Εγώ εκεί πέρα γέλασα. Γιατί αυτό το επαναλαμβανόμενο, παρόλο που δεν είναι εκλεπτισμένο χιούμορ και είναι κάπως ρηχό, ο Τζέρεμι το κάνει σωστά και φαίνεται γαμάτο. Πολλές φορές δεν χρειάζονται λέξεις για να είσαι αστείος. Σε μένα χρειάζονται λέξεις για να είμαι αστείος. Γιατί μπαίνω ίντερνετ, βλέπω, γράφω εκεί πέρα how to do comedy, διαβάζω και γράφω αστεία και νομίζω ότι είμαι αστείος. Βασικά κανείς δεν νομίζει ότι είμαι αστείος, τέλος πάντων. Ο Τζέρεμι δεν το χρειάζεται αυτό το πράγμα. Και εγώ προσωπικά, ναι, γελάμε τα αστεία του. Πολλοί λένε ότι ο Τζέρεμι δεν είναι αστείος. Εντάξει, ρε φίλε, μπορεί να μην έχει το πιο τεχνικό χιούμορ που έχω δει στη ζωή μου, μπορεί να μην είναι τόσο ψαγμένα τα αστεία του, αλλά ο τρόπος της εκτέλεσης, το execution με άλλα λόγια, είναι ωραίο. Και βγάζει γέλιο. Και εν τέλει αυτό είναι στο YouTube. Το να βγάζουν τα βίντεο σου, αν είναι κωμικά, να βγάζουν γέλιο. Okay, δεν είναι ούτε στον Μπούγια. Ούτε σαν τον. Καλά, ο Μάκιος. Αυτός ο Μάκιος και γάμα και δεν ρε φίλε. Είναι τέρμα ψάξιμο τα αστεία του, τέρμα η φωνή του, όλα τα κάνει κομπλέ. Δεν χρειάζεται βέβαια πολύ τη μάπα του, στα μπραφ τουλάχιστον έτσι. Γιατί στην άλλη τη μαλακία που βγάλε τα viral news, τον δείχνει κανονικά. Τέλος πάντων, αλλά δεν στηρίζεται και τόσο στη μάπα. Ενώ ο Τζέρεμι στηρίζεται πάρα πολύ στη μάπα. Η θέση που έχει στην κάμερα, κατάλαβες. Θα έρθει κοντά, θα βλέπεις μέχρι και τα μαυράκια πάνω στη μύτη του, θα πάει μακριά, κατάλαβες. Κάνει σκηνικά τέτοια. Πω τώρα, μην κλείσω το πλάνο γιατί τώρα σκάλωσα, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πριν, ναι. Θα βγει πολύ πριν εγώ τη λέω μαλάκα. Τέλος πάντων. Τι άλλο. Του βλέπεις εκεί πέρα κάνει κάτι τέτοια, έτσι κάτι περίεργα εδώ πέρα. Ή το άλλο που κάνει. Καλησπέρα παιδιά, έφτασα η ώρα για το καινούργιο βίντεο. Και δεν ξέρω γιατί ήμουν τόσο ενθουσιασμένος στην αρχή, αλλά τώρα δεν είμαι. Βλέπεις πόσο για τον Μπούτσο φαίνεται όταν το κάνω εγώ. Όταν το κάνει αυτός είναι αστείο. Γιατί είναι ταλέντο, εγώ είμαι για τον Μπούτσο. Επίσης, ο Τζέρεμις φίλε, κατά κάποιον τρόπο, επειδή σχολιάζει viral, είναι πώς ήταν ο Ρέι Γουίλιαμ Τζόνσον παλιότερα, επειδή σχολιάζει viral, στα viral ουσιαστικά είναι κατά κάποιον τρόπο video reaction, δηλαδή το βλέπεις και είναι η αντίδραση την οποία θα έχεις, οπότε δεν χρειάζεται τόση πολύ ατάκα να στο πω έτσι όσο χρειάζεται ένα βίντεο όπως τα δικά μου που δεν σχολιάζω, δεν βάζω ένα βίντεο και σχολιάζω, που
αν είναι να σχολιάσω κάτι, ας πούμε το σχολιάζω χωρίς εικόνα, δηλαδή δεν κάνω προσάρτηση στο βίντεό μου κάποιο άλλο βίντεο. Αλλά και πάλι δεν είναι δηλαδή το ότι επειδή δεν χρειάζεσαι ιδιαίτερα ατάκες και επειδή δεν θέλει τόση δημιουργικότητα το να σχολιάσεις ένα βίντεο, δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο, έτσι. Εγώ ας πούμε πιστεύω ότι θα μπορούσα να μπαίνω στο ίντερνετ και να λιώνω το μυαλό μου βλέποντας μαλακίες για να τις σχολιάσω το βίντεό μου, έτσι. Το κάνει σωστά. Το κάνει σωστά, το κάνει ωραία και εγώ προσωπικά κάθε φορά που βλέπω τα αγαπημένα τα βίντεο του Τζέρεμι, ρε φίλε, θέλω από το γέλιο, ρε φίλε, μεταμόσχε και φυσικά ρωτίδας. Είναι πολύ ωραίος ο τύπος, ρε φίλε, δεν ξέρω, μου αρέσει. Έχει χαλάσει με την τελευταία με την έννοια ότι αυτό που λένε όλοι δεν τελειώνουμε στο γέλιο με τα βίντεά σου, όπως παλιά δεν βγάζει τόσο συχνά βίντεο. Τώρα νομίζω πάλι έχει αρχίσει βγάζει συχνά. Παλιότερα, πριν από κανένα δύο μήνες, έβγαζε μια φορά το δίμηνο, με δύο βίντεο το μήνα, ξέρω εγώ. Έβγαζε λίγο πιο σπάνια. Αλλά και πάλι, μ' άρεσε. Δηλαδή είναι ωραίος. Μπορεί να μην μπορεί δημιουργικά για τον εαυτό του να βγάλει. Αν και παλιότερα το έκανε. Ας πούμε το βίντεο το τσιπάρισμα των ανθρώπων είναι κάπως έτσι. Είναι ένα βίντεο freestyle βίντεο ουσιαστικά. Έχει και άλλα. Έχει ας πούμε το Death νομίζω λέγεται ένα άλλο βίντεο. Πάλι είναι το ίδιο. Έχει κάποια βίντεο που το Pro Evolution επίσης είναι έτσι. Αλλά τα πιο πολλά του είναι σε φάση σχολιάζει άλλα βίντεο. Και είναι η αντίδραση, είναι ο τρόπος, είναι η έκφραση, είναι αυτό που ας πούμε θα έρθει κοντά στην κάμερα και θα πει ΤΕ! Δεν το κάνει, απλά λέω παράδειγμα. Ή που θα ανοίξει τα μάτια πολύ διάπλατα, ή που θα κάνει μαλακίες, τέτοια ξέρω εγώ. Ή από το control μόλις μου είπανε, όποτε λέει, μόλις με ενημερώσαν το control ή κάτι τέτοιο, ξέρω ότι θα παιχτεί μαλακία μετά. Ξέρω ότι θα είναι αστείο. Πολλές φορές δεν είναι τόσο αστείο όσο θα ήθελα, αλλά είναι πιο αστείο από το καλύτερο αστείο μου, οπότε και καλά χωρίς μοντάζ, έτσι. Εντάξει, πιστεύω δεν υπάρχει άτομο που να είναι τόσο χαζός που θα πιστέψει ότι είναι χωρίς μοντάζ, ενώ στην αρχή του βίντεο είδατε υπότιτλους. Τέλος πάντων. Βέβαια, αξίζει ο Τζέρεμι να είναι ένας από τους καλύτερους Έλληνες YouTubers, γιατί νομίζω είναι από τους πιο γνωστούς. Το αν αξίζει ή όχι δεν θα το κρίνεις ούτε εσύ ούτε εγώ. Θα το κρίνει το YouTube το ίδιο. Δηλαδή, εφόσον ο Τζέρεμι έχει τους subscribers που έχει και τα views που έχει, αυτό αποφασίζεται από το YouTube το ίδιο. Δηλαδή θα δουν τα βίντεά σου. Αν τους αρέσει η ποιότητα του βίντεο, σαν κάμερα, σαν μοντάζ, σαν οτιδήποτε, θα σε βλέπουν. Δεν είναι όπως είναι ας πούμε με τους τραγουδιστές, ξέρω εγώ, δηλαδή που τον άλλο, η άλλη παίρνει μια πίπα να πούμε, πάει κάνει δύο τσιμπούκια και τη διαφημίζουν και γίνεται γνωστή ενώ δεν ξέρει να τραγουδάει. Κατάλαβες, στο YouTube δεν είναι τέτοιο πράγμα, είναι πολύ πιο δύσκολο. Και όχι, εγώ τον Τζέρεμι δεν τον είχα δει πουθενά και ποτέ. Ούτε κανένας με ανέφερε ότι υπάρχει ο Τζέρεμι. Όταν αντίθετα με τον Μπραφ, κάποιος μου έδειξε βίντεο του Μάκιους, έτσι. Όχι, δεν υπήρχε διαφήμιση, okay. Απλά κάποιος τον ήξερε. Τον Τζέρεμι, εγώ πριν από κανένα 1,5 χρόνο, πόσο, 2, δεν θυμάμαι πόσο καιρό έχει πάρει να βλέπω, το γνώρισα έτσι από το ίντερνετ, έτυχε να δω ένα βίντεο και άρχισα να παρακολουθώ. Δεν υπάρχει διαφήμιση και ουσιαστικά στο YouTube συνήθως, στο ελληνικό YouTube έτσι, γιατί στο ξένο ας πούμε ο PewDiePie που είναι ο πιο το YouTuber με τα πιο πολλά views και subscribe, ο τύπος δεν μ' αρέσει. Θεωρώ ότι είναι για τον Μπούτσο. Δεν είναι για τον Μπούτσο, δηλαδή με σφαιρικά είναι πολύ καλύτερο YouTuber από μένα και δεν φταίει μόνο η κάμερα. Ταιριάζει και η μάπα του για YouTube και ο τρόπος που μιλάει κλπ. Αλλά όχι, δεν είναι να έχει τόσο πολλά subscribe. Απλά έτυχε, έγινε γνωστός και έγινε αυτό το πράγμα, κατάλαβες. Ο Ryan Higgins αντίθετα πιστεύω ότι είναι κλάσης ανώτερος από τον PewDiePie. Έχει ένα πρόβλημα στον εγκέφαλο βέβαια, κυριολεκτικά, το οποίο τον βοηθάει στα βίντεο, έχει ελλειμματική προσοχή. Όλοι το έχουμε σε κάποιο βαθμό στη σύγχρονη κοινωνία και εγώ το έχω σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Είναι ο λόγος που δεν μπορώ να δω ταινία, γιατί ας πούμε βλέπω την ταινία και την ποζάρω, πάω YouTube, ακούω κανένα τραγούδι, ξαναβάζω την ταινία, ξέρω εγώ, βγαίνω, πάω Games GR, παίζω κανένα game, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ σε συγκεκριμένα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτός βόλεψε έτσι τον τρόπο που σκέφτεται, ώστε να μπορεί από τη μία ιδέα να ξεπηδάει στην άλλη και με όλες τις ιδέες δημιουργεί ένα ωραίο σύνολο. Και νομίζω αναφέρει σε κάποια σημεία στα βίντεά του για το πρόβλημά του και αναφέρει και σε ένα βίντεο επίσης τι πρόβλημα είναι αυτό. Παίρνει φάρμακα γι' αυτό, έπαιρνε νομίζω, δεν ξέρω αν παίρνει ακόμα. Είχε και μια σειρά βίντεο που λέγεται Off the Pill, που σημαίνει ότι δεν έχει πάρει το χάπι και καλά.
Που κανονικά off the play σημαίνει ότι δεν έχει πάρει το χάπι, το έχουν σαν φράση όταν δεν έχει πάρει τα αντισυλληπτικά της μια γυναίκα. Αυτός εννοεί αυτό. Ότι δεν έχει πάρει το χάπι για το ADHD. Active, hyperactive disorder και μαλακίες. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Τώρα, ο Ryan Higa για μένα είναι κλάσσα ανώτερος από το PewDiePie. Αλλά και ο PewDiePie είναι καλύτερος. Αυτό στο ελληνικό YouTube συνήθως δεν πάει έτσι. Γιατί στο ελληνικό YouTube εσύ, επειδή είναι μικρότερη κοινωνία, κατάλαβες, είναι μικρότερο το. Σαν κοινότητα, υπάρχουν λιγότερες μεταβλητές. Ας πούμε, ο PewDiePie, όχι πιστεύω, δεν το έχω ψάξει προσωπικά, αλλά λένε ότι μεγάλο μέρος του κοινού του είναι ανήλικα. Είναι 15χρονα και 16χρονα, που τους φαίνεται πολύ αστείος. Κατάλαβες, λένε αυτό. Ενώ ας πούμε στο Ryan Higa υπάρχουν και πιο μεγάλα άτομα, ξέρω εγώ. Δεν το έχω ακούσει αυτό από το μυαλό μου, το βγάλα μόλις τώρα. Απλά λέω, επειδή ας πούμε είναι λίγο πιο παιχνιδιάρικο και πιο παιδικό το ύφος του, πιο τυπάει, γι' αυτό έχει πολλούς, πώς το λένε, πολλούς συνδρομητές, subscribers. Τώρα το βίντεο του μεταξύ πρέπει να βγει για τον Μπούτσο τέρμα, φίλε. Δηλαδή πιστεύω ότι θα βγει τέρμα για τον Μπούτσο και αυτό το πλάνο τώρα θα το βάλω στο βίντεο. Και πραγματικά όποιος έχει φτάσει μέχρι εδώ στο κομμάτι σε αυτό το βίντεο, έχει δει τόση ώρα, τον δίνω respect. Τέλος πάντων, στην Ελλάδα όμως όπως είπα δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή στην Ελλάδα ούτε λίγο ούτε πολύ, αν είσαι καλός YouTuber, θα φανεί και στα subscribes και στα views. Κατάλαβες, δηλαδή ας πούμε, εγώ προσωπικά σαν εγώ, από τα subscribes και τα views, δεν μπαίνεις και λες αυτός είναι καλός YouTuber. Και όντως δεν είναι καλός YouTuber, γιατί ναι μεν σαν δουλειά, η δουλειά που κάνει για το YouTube ισούται με τη δουλειά που κάνει μπορεί και ο Τζέρεμι, μπορεί και πολλοί ακόμα που βάζουν βίντεο μια φορά την εβδομάδα. Απλά εγώ ανεβάζω μέρα παραμέρα. Μέρα παραμέρα λέω, πολλές φορές δεν είναι μια μέρα παραμέρα, αλλά τουλάχιστον ανεβάζω τρεις φορές την εβδομάδα. Και ως εκ τούτου, επειδή ανεβάζω πιο συχνά, μπορεί να βάλω λιγότερη δουλειά στο βίντεο. Και ουσιαστικά δεν έχω κατάλληλο πρόγραμμα για μοντάζ, κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα δηλαδή. Δηλαδή θα μπορούσα, αν ήθελα, να έκανα καλύτερο μοντάζ. Αν είχα ένα καλύτερο πρόγραμμα, έτσι απλά δεν μπορώ να βρω κακαρισμένο. Γιατί δεν μπορώ να αγοράσω πρόγραμμα, δεν έχω λεφτά για τέτοια. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει πολύ ιδιαίτερα καλό μοντάζ, ξέρω εγώ κλπ. Αλλά σαν δουλειά είναι το ίδιο πράγμα, γιατί είναι βάζω πιο συχνά. Τώρα, ο Μάκιος, ας πούμε, πιστεύω για τα βίντεο του γαμιέται για να τα βγάλει. Γαμιόταν, τα μπράβο. Γιατί πολύ μοντάζ, ρε φίλε. Η μία εικόνα φεύγει από εδώ, η άλλη εικόνα φεύγει από εκεί, οι μαλακίες που θα πει το ένα το άλλο έχει. Έχει πολύ μοντάζ. Πιστεύω ότι το πιο δύσκολο κομμάτι για τον Μάικιο στα βίντεο του ήταν το μοντάζ. Τελειώνοντας, θα λείπω λίγο για κάνα 2-3 μέρες, 4, οπότε δεν θα έχει βίντεο για 2-3-4 μέρες. Γι' αυτό και το βίντεο αυτό ήταν τόσο για τον Μπούτσο, γιατί δεν πρόλαβα ούτε λίγο για να γράψω. Απλά άνοιξα την κάμερα και έκανα freestyle. Θα κάνω για να βγει το μοντάζ και πιο μικρό, γι' αυτό τα πλάνα είναι μεγάλα, για να μπορέσω να κάνω πιο μικρό μοντάζ, πιο λίγη ώρα μοντάζ. Θα τα πούμε σε κανένα 4-5 μέρες ουσιαστικά. Μέχρι τότε να προσέχετε και να κάνετε freestyle. Ναι. Γεια σας.